Το ελληνικό δαιμόνιο σε όλο του το μεγαλείο. Ένας οδηγός δικύκλου έχει κατέβει από το μηχανάκι, το παίρνει στα χέρια και διασχίζει την οδό 26 Οκτωβρίου, ανεβαίνοντας προς την οδό Λαγκαδά, θέλοντας προφανώς να γλιτώσει την ταλαιπωρία και να οδηγήσει μέσα από τα στενά της περιοχής. Ένας άλλος οδηγός, γιο ταχύ αυτοκινήτου αυτή τη φορά, μπαίνει ανάποδα στον δρόμο, έχοντας ξεχάσει προφανώς ότι εδώ και αρκετές ημέρες έχει αμφιδρομηθεί και έχει μετατραπεί σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Και δυστυχώς, αυτές είναι μερικές από τις πολλές περιπτώσεις που συμβαίνουν καθημερινά με οδηγούς που είτε μπερδεύονται, είτε ξεχνούν για την αμφιδρόμηση, είτε το κάνουν επίτηδες για να κερδίσουν λίγο χρόνο. Απλούστατα, κανείς δεν προσέχει τις πινακίδες. Επειδή υπάρχει καινούργιες πινακίδες, δεν προσέχει κανείς πινακίδες. Αυτό είναι το ζητούμενο, τίποτα άλλο. Προβλήματα έχει πάντα. Τι να κάνω. Είναι λίγο καλύτερα, βλέπω τώρα, αλλά όχι στις ώρες αιχμής. Πάλι δημιουργείται πρόβλημα στις ώρες αιχμής. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει κάποιος ευθεία προς τη Λαγκαδά, τι γίνεται, θα δημιουργεί κομφούζιο. Δημιουργεί πρόβλημα και αυτό, ναι, δημιουργεί, ναι. Εσείς πώς πηγαίνετε, αναγκαστικά. Αναγκαστικά στρίβω και πάω από μαργαρά από καλού. Πάντως, οι περισσότεροι οδηγοί δείχνουν να έχουν πλέον προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα στην οδό 26 Οκτωβρίου, καθώς για 14 ολόκληρα χρόνια ο δρόμος ήταν μονής κατεύθυνσης. Σιγά-σιγά και περνώντας αρκετές φορές από το συγκεκριμένο σημείο, συνηθίζουν με την ιδέα, ωστόσο οι πρώτες εντυπώσεις τους μετά την αλλαγή δεν φαίνεται να είναι και οι καλύτερες. Βοηθάει. Είναι καλό αυτό που έγινε. Έτσι νομίζω. Πολλοί διαμαρτύρονται. Λέει, δεν πάει ευθεία στη Λαγκαδά. Εντάξει, στην Ελλάδα όλοι διαμαρτύρονται. Πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Για το δρόμο είναι δύσκολο. Τώρα, άμα το κάνουν, καλώς. Άμα το κάνουν, καλώς. Έχει γίνει διπλής κατεύθυνση. Έχει γίνει. Θα γίνει. Έχει γίνει. Μπαλώματα. Τι λες τώρα να μου. Μπαλώματα. Καλό δεν είναι τώρα τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τι σας δυσκολεύει, για πείτε μου λίγο. Δυσκολεύει την από εδώ, τώρα κλείσει από εδώ, τώρα είναι από εδώ. Πολύ κινήσει. Μπορεί να πας στην Λαγκαδά ευθεία, Ναι, δεν μπορεί να πας. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Όπως λένε, στην άνοδο της 26ης Οκτωβρίου παρατηρούνται κάθε λίγο και λιγάκι σοβαρά προβλήματα. Η κίνηση είναι πολύ μεγάλη και δημιουργείται μποτιλιάρισμα και κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τα νεύρα και την υπομονή τους να δοκιμάζονται στην κυριολεξία. Από την άλλη, στην κάθοδο της οδού, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, αφού τα οχήματα που περνούν είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Πρώτη φορά περνάω, οπότε δεν μπορώ να έχω εντυπώσεις. Στο μέλλον. Α, πρώτη φορά? Πρώτη φορά περνάω έτσι που τον είδα διπλής, εσείς μου το είπατε. Ναι. Μετά από 14 χρόνια γίνεται διπλής κατεύθυνση. Ναι, δεν το πρόσεξα, τώρα το είδα. Πιστεύετε θα βοηθήσει? Θα δείξει. Θα δείξει. Τώρα το βλέπω, θα δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θα δούμε. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι έχει πολύ μποτιλιάρισμα επειδή δεν μπορούν να πάνε ευθεία προς τη Λαγκαδά. Θα το δούμε αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε. Αυτό που κάνει τη ζωή των οδηγών δύσκολη, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, είναι το γεγονός ότι δεν τους επιτρέπεται να φύγουν ευθεία προς την οδό Λαγκαδά. Κάτι που σημαίνει πως είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν αριστερά και δεξιά της Εγνατίας και μετά να μπαίνουν σε στενά για να βγουν προς τη Λαγκαδά. Είναι λίγο δύσκολο, έχει ζόρι ο δρόμος τώρα. Δεν μπορείς να πας ευθεία, πας αριστερά, μπλέκεις εκεί πέρα. Εντάξει, άμα τελειώσει δεν ξέρω, παιδιά, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν βοηθάει, δεν είναι καλά. Μέχρι τώρα έχει ζόρι, έχει πρόβλημα, έχει σφίξα πολύ. Αυτό. Και πολύ κυκλοφορικό κομφούζιο. Έχει. Ειδικά με το μηχανάκι δυσκολευόμαστε ώρες. Με τα αυτοκίνητα δηλαδή. Με τα αμάξια είναι δύσκολα. Δυσκολεύει όσον αφορά την κίνηση προς Λαγκαδά. Προς Λαγκαδά δυσκολεύει τώρα, γιατί τώρα θέλω να πάω Λαγκαδά. Πρέπει να στρίψω αριστερά, να πάω σταθμό και από σταθμό στα Αγίους Πάντες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό δεν έγινε σωστό σχεδιασμός. Βεβαίως. Εδώ πρέπει να γίνει μια ισόπεδη κανονικά. Για να ρυθμιστεί η κυκλοφορία σωστά. Δεν συμφωνούμε. Διότι δεν υπάρχει ο δρόμος για να πας ευθεία στη Λαγκαδά. Το οποίο είναι σημαντικό για μας. Σαν ταξιτζής. Αναγκάζεσαι να πηγαίνεις είτε από Βενιζέλο είτε να κάνεις κύκλους για να βγεις επάνω στην Εγνατία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εννοείται. Και ενώ έχουν τοποθετηθεί τα πασαλάκια για την αποφυγή κάποιου ατυχήματος και οι εργασίες στην οδό συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, οι οδηγοί τονίζουν πως το επόμενο διάστημα θα φανεί αν τελικά η απόφαση για την αμφιδρόμηση της 26ης Οκτωβρίου ήταν σωστή και έφερε τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.